Και μου αρέσει πάρα πολύ μια προσέγγιση που κάνει ένας συγγραφέας, ο Μάρκους Γκρέιλ, σε ένα εκπληκτικό βιβλίο του, το Mystery Train, και λέει ότι το να ανακαλύπτεις αυτές τις πρώτες ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Elvis στην εταιρεία που ξεκίνησε, τη Sun Records, εντελώς άσημος πιτσιρίκος τότε, είναι σαν να είσαι στο σπίτι της γιαγιάς σου και εκεί που ψάχνεις τα παλιά της πράγματα που μυρίζουν, ξέρεις, κάτι ναφθαλίνες, και ανοίγεις ένα ντουλάπι, εκεί περιμένεις να δεις κάτι φάρμακα λιγμένα κτλ, βρίσκεις ένα φρέσκο, μυρωδάτο, ζουμερό χάμπουργκερ. Hamburger! Kabunga! Like Rower said, Rower. No, we left the green shampoo and a very wide side. Colgate with activated Campbell's Single Lager Popcorn. Better than any other antacid. Better than anything you can get without a prescription. Anything. Alka-Seltzer. It's the best. Mamba Oomba, Candy. We're singing about the new Oldsmobile 88. Well, tell me more. Springs runny nose, watery eyes. Take this. Η μουσική του 50 νομίζω ότι εκφράζει την όλη κοινωνικοπολιτική εφορία η οποία υπήρχε στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο, δεδομένου ότι μόλις είχε σταματήσει ο πόλεμος, είχαμε μια κοινωνία η οποία πέρασε μια βαθύτατη κρίση δεκαετίες από το κραχ. Παιδιά, τέλειωσε ο πόλεμος. Τώρα περνάμε καλά. Με το που το αντιλήφθηκαν αυτό, λοιπόν, άρχισαν να ξεσαλώνουν. Αυτό φαίνεται από το σχεδιασμό των κτηρίων, των επίπλων, της σκοσκευής, των μουσικών οργάνων, αν θέλεις. Τότε γεννήθηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά μουσικά όργανα, όπως τα ξέρουμε σήμερα, αυτή τη δεκαετία. Όλα ήταν πιο δυνατά, πιο μεγάλα, πιο πολύχρωμα, πιο διασκεδαστικά. Αυτά στη δεκαετία του 50. Στην Ελλάδα τώρα κάτι αντίστοιχο δεν νομίζω να συνέβη. Σίγουρα όχι στη δεκαετία του 50.